Έχει κάρδαμο, έχει κουρκουμά, έχει μπαχάρι, έχει αντρολίβανο, κουρκουμά, κίμινο και τζίτζερ, πάντα. Γιατί? Γιατί είναι τα πιο δυναμωτικά μπαχαρικά που υπάρχουν και βγάζουν και την πιο ωραία μυρωδιά. Εγώ είμαι παιδί της Αθήνας, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Το Σεπτέμβριο του 9 αποφασίσανε τις 4 εταιρείες που συνεργαζόμουν να πουλήσουν όλο το εξωτερικό προσωπικό. Και έτσι έμεινα στον Άσο που λέμε. Αναγκάστηκα πούλησα ό,τι είχα και δεν είχα, τα έτοιμα τελειώσαν, πάντα τελειώνουν τα έτοιμα, πάλι καλά που κράτησαν 2 χρόνια. Και για να μην μείνω στον δρόμο, πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου και τη λέω: Μάνα, ή θα μείνω σε σένα ή στον δρόμο, διάλεξε. Φυσικά η μάνα μου είπε: Έλα πίσω, και μέχρι και τώρα είμαι φιλοξενούμενο στο σπίτι τη μητέρα μου. Αλλιώσαμε στον δρόμο. Η κουζίνα λοιπόν ξεκίνησε από οργή, να το πω έτσι καθαρά, δικιά μου οργή, στο ότι δεν ήθελα να αισθάνομαι παράσιτο. Σήμερα έχουμε σπαγκέτι κοκκινιστό με κοτόπουλο. Και λίγα λαχανικά, όπως είδες εγώ. Έχεις βάλει κρέμα γαλακτός. Ωραία, φέρε λίγο 3 πελτέδες. Και είδα ένα περιστατικό σε μια λαϊκή στο Εγάλιο. Δύο πιτσιρίκια σε ένα κάτω σκουπιδιών να τσακώνονται για σάπια πράγματα που τα έκαναν οι άνθρωποι της λαϊκής. Και ξέρεις, δεν με πείραξε το γεγονός ότι τσακωνόντουσαν τα παιδιά γι' αυτό. Με πείραξε το γεγονός ότι πρώτα εγώ τους έβλεπα και δεν έκανα τίποτα. Να διάφορο του λέω, απλά τους έβλεπα. Και ταυτόχρονα κοίταγα δεξιά-αριστερά και δεν έκανε κανένας άλλος τίποτα. Και ήθελα με το φαγητό να πάψει η αδιαφορία αυτή που έβλεπα. Να αρχίσουμε ξανά να μιλάμε και έτσι να διαφορούμαστε τον ένα για τον άλλον. Και αυτό γίνεται μόνο με σεβασμό, όχι με ήχτο. Και ο σεβασμός δεν θα το κερδίσεις άμα του δώσεις ένα πιάτο φαγητό. Θα τον κερδίσεις άμα φας μαζί με αυτόν που δίνεις το φαγητό, ένα πιάτο φαγητό. Και ας μην έχεις ανάγκη. Ρίξτε. Το 2015 με το προσφυγικό μαγείρευα γύρω στις 7-8.000 κάθε μέρα. Και αυτό εδώ, το κομματάκι της γης εδώ στο κεραμικό, έχει γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Εγώ προσωπικά έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν σου θα σου πω υπερβολή, είναι πάνω από 200.000 άνθρωποι που έχω γνωρίσει. Βράδυ, ένας Πακιστανός το 2016 με σταμάτησε στη Λεωνίδου, 11 η ώρα το βράδυ. Με φώναξε με το όνομά μου και μου βάλε ένα κοσάρικο στην τσέπη μου. Με το ζόρι. Και εσύ μου είπε ότι εγώ 2 χρόνια έτρωγα από σένα και έτσι κρατήθηκα στα πόδια μου και τώρα βρήκα δουλειά. Συνέχισε αυτό που κάνεις και να το κάνουν κι άλλοι σαν και εμένα. Αυτό δεν μπορείς να το περιγράψεις τι μεγάλη κέρδος έχεις. Δηλαδή το συναισθηματικό, αυτό που παίρνεις, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το περιγράψει.